Έχουμε επεισόδια, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Για πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή να δούμε τι συμβαίνει. Σπύρο. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Σπύρος Αλεξανδρής, ωστόσο θα περιγράψω εγώ τα βασικά σημεία του ρεπορτάζ, όπως τα γνωρίζουμε ως αυτή την ώρα. Είχαμε στον άγνωστο στρατιώτη, κυρίες και κύριοι, μέχρι και πριν από λίγο μια καθιστική βουβή διαμαρτυρία και στη συνέχεια από τα προπήλαια μετακινήθηκαν κάποιες ομάδες αντιεξουσιαστών στο Σύνταγμα. Εκεί λοιπόν ξεκίνησαν όλα. Δεν ξέρω αν ο Σπύρος Αλεξανδρής τώρα μπορεί να μας ακούσει. Σπύρο. Ο Σπύρος, μας ακούει, Σπύρο? Ναι, σας ακούω. Όλα κυλούσαν ομαλά στην πορεία των διαδηλωτών για την τραγωδία στα Τέμπη. Όταν όμως ξεκίνησαν τα προπήλαια, όταν έφτασαν έξω από τη Βουλή, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, ξεκίνησαν τις ρήψεις φωτοβολίδων αλλά και βόμβων, αλλά και μολότοφ μαζί με πυροτεχνήματα. Πριν από λίγη ώρα είχε μετατραπεί σε ένα πεδίο μάχης το σημείο. Πλάνα. Βλέπετε, υπάρχει και πολύ ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Το σημείο. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει συμπλοκή μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Μέχρι τώρα κυλούσαν όλα ομαλά. Τώρα φαίνεται πως ξεκινά να εκτραχύνεται. Φωνάζουν ταυτόχρονα συνθήματα για απόδοση ευθυνών για να βρεθούν οι πραγματικοί υπέτειοι αυτής της τραγωδίας. Ταυτόχρονα συγκεντρώνεται πλήθος περιμετρικά του σημείου εδώ και απευθύνουν προκλήσεις προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Υπάρχουν κάποιοι που βρίζουν. Είναι τεταμένη γενικότερα η κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί από λοιπόν, εδώ και εξής. Εμείς παρακολουθούμε τα πλάνα από διάσπαρτες εστίες φωτιάς σε κάδους σκουπιδιών ή σε σκουπίδια, σε σακούλες σκουπιδιών, όπως μπορούμε να δούμε, και κομμάτια από πλάκες, πέτρες, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά τα αντικείμενα, στη ρήψη των οποίων προχώρησαν αυτές οι ομάδες αντιεξουσιαστών. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξεπληθούν για να απομακρύνουν τις τοξικές ουσίες, μετά και τη ρήψη των δακρυγόνων. Όλα ξεκίνησαν όταν, αφότου είχαμε μια ειρηνική διαμαρτυρία, καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη, έφτασαν εκεί κάποιες ομάδες αντιεξουσιαστών, οι οποίες συνεπλάκησαν με την αστυνομία. Παραμένει εύθραυστη λοιπόν η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας. Σπύρο, είμαστε σε επαφή μαζί σου διαρκώς. Ένταση όμως είχαμε και στην Λάρισα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο. Πάμε στον Πάνο Γαρουφαλιά να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα και τι συνέβη νωρίτερα. Πάνο. Καλό σας βράδυ. Βρισκόμαστε μέσα στο σταθμό του ΟΣΕ στην Λάρισα. Πριν από περίπου ένα πεντάλεπτο, η πορεία που ξεκίνησε από συλλογικότητες Λάρισαίους και πολύ κόσμο από την κεντρική πλατεία κατέληξε ακριβώς έξω από το σταθμό του ΟΣΕ. Κάποια στιγμή, στο τέλος της πορείας, 20 άτομα κουκουλοφόροι αποσπάστηκαν και όπως μπορείτε να δείτε, έσπασαν τζάμια στην κεντρική πρόσωψη του κτηρίου του ΟΣΕ, του σταθμού του ΟΣΕ, έριξαν φωτοβολίδες, κροτίδες, σπάσανε απέναντι μία στάση του αστικού λεωφορείου και βλέπετε εδώ ακριβώς τα εκδοτήρια, φτάσαν μέχρι εδώ και γράψανε συνθήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν. Για τουλάχιστον 3 με 4 λεπτά έριξαν φωτοβολίδες ακριβώς πάνω στην οροφή του κτηρίου και είναι δίπλα από τον ΟΣΕ. Μάλιστα, λοιπόν, Πάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.